τα επίσημα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του Λούκα, Λούκα, με τίτλο «Οικαστικές αναδρομές, νεοκλασικά και ιστορικά κτίρια της πόλης μας», έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στον συγκεκριμένο χώρο μέχρι τις 11 Νοεμβρίου. Η Μαρία Βλάχο από το Πνευματικό Κέντρο έκανε λόγο για μια ανεκτίμητη συλλογή έργων που αναδύει το άρωμα της παλιάς πόλης των Ιωαννίνων, ενώ μια σύντομη εισαγωγή για τα έργα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αρχιτεκτονικής των παλιών αρχοντικών της πόλης έκανε η Άννα Μπούκα. Και πιστεύω ότι αυτά είναι πραγματικά μια ανεκτίμητη συλλογή, μια συλλογή που δείχνει πώς ήταν τα Γιάννενα και πώς ακόμα έχουν διατηρηθεί, μια συλλογή που μας ξυπνάει μήνες από τη μικρή μας πόλη. Τώρα που μεγάλωσε, χρειάζεται να την αγαπήσουμε λίγο περισσότερο για να μην παραμεγαλώσει. Χαρακτηριστικά της του τουρκογεννιώτικου ρυθμού είναι η διπλή σκάλα βυζαντινής προέλευσης, τα τοξοειδή ανοίγματα με πέθυνες κολόνες στο ισόγειο, επιμήκες εντυπωσιακό γύσωμα, τυπική λειτουργική οργάνωση, τζάκια και ντιβάνια σε όλους τους χώρους που οι μοναδικοί τεχνίδες υπηρώτες δημιούργησαν με απαράμιλη δεξιοτεχνία. Εντυπωσιακός είναι επίσης και ο πλούσιος ξυλόκληπτος διάκοσμος, τόσο στις οροφές όσο και στους τρίπους, επενδύσεις, ταμπλάδες, μεσάβρες, πολυγονικοί, ολόγραφη φύλη. Ο Λουκάς Λούκας στη δική του τοποθέτηση ευχαρίστησε όλους εκείνους που βοήθησαν ώστε να στηθεί η πρώτη του έκθεση από το 1990, όταν και σταμάτησε να ασχολείται με τη ζωγραφική. Τον Οκτώβριο του 19 ξεκίνησε ξανά και σε δύο χρόνια διέταξα πιο πολλά από 360 έργα. Δεν τα έχω καταμετρημένα ακριβώς. Όπου τα 66 που αποτελούν αυτή την ενότητα τα βλέπετε σε αυτή την αίθουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που σας βλέπω από κοντά. Ευχαριστώ πολύ τη διοίκηση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας για την τιμητική αυτή πρόσκληση που μου έγινε και ιδιαίτερα την κυρία Μαρία Βλάχο για την άριστη διοργάνωση, καθώς και τα παιδιά, τον Γιώργο Λόλο, τον Ηλία τον Παρβούτη και τον Νίκο Πλακούτσι για την βοήθειά τους στο στήσιμο αυτής της έκθεσης. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη φίλη μου Έλλη Κατσάνου για όλη τη συμπαράσταση σε όλη τη διάρκεια αυτής της προετοιμασίας. Και όχι μόνο αυτό. Να την ευχαριστήσω ξανά για την πρώτη μικρή έκθεση που παρακίνησε να κάνω στο αρχοντικό μίσο τον Ιούλιο. Τελικά κατέρευσαν. Πολλοί δρόμοι γίνανε λεωφόροι, γέμισαν φανάρια και αυτοκίνητα. Στο βωμό της πρόοδου της εξέλιξης, οι εικόνες συνεχώς άλλαζαν σε μια σχεδόν γρήγορη και άναρχη, θα έλεγα, εξέλιξη. Όλα πέραν μια νέα μορφή. Εκτός της δικιά μας μνήμης, που κάθε αλλαγή της τις έκανε ακόμα πιο έθνος και αυτό μας γέμιζε θλίψη. Έργο ζωής, στόχος και όνειρό μου με τα χρόνια έγινε ακριβώς αυτό που βλέπετε και αποτύπωσε σε μια εικαστική αναδρομή του τότε